Ε, όντως η εξουσία και η δόξα της εξουσίας ε, και, και πολλές φορές η απληστία στο να φτάσεις πολύ πιο ψηλά ε, ζαλίζει. Και επειδή ήμουν ε, σε μια περίοδο που ερχόντουσαν οι επιτυχίες η μία μετά την άλλη ίσως αυτό επηρέασε και ήμουν επιρρεπής σε κάποια λάθη. Όμως θέλω να τονίσω τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία μετά από ένα... Μεγάλο διάστημα και πολύ καιρό να πω ότι για πρώτη φορά, γιατί τα συγγνώμη μου στον Κυπριακό λαό τα είπα αρκετέ φορέ, τώρα ήρθε η ώρα να πω κάποιε αλήθειε. Και η αλήθεια είναι ότι με πνίγει πάρα πολύ το αίσθημα τη αδικία. Γιατί τώρα που είμαι έξω από τη φυλακή mm -hmm. και είδα τον τρόπο που έγινε η διαχείριση εκείνη τη περίοδου, αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ αδικημένο. Δεν δηλαδή... κρατώ κακία ούτε στον κόσμο, ούτε στους απλούς πολίτες αυτής της χώρας που πολλές φορές ξεσπούν στο όνομα το δικό μου και τώρα καταλαβαίνω το γιατί, γιατί όντω ο τρόπος που παρουσιάστηκε η υπόθεση δική μου ήταν με τόση υπερβολή που είναι γι' αυτόν τον λόγο που 7 χρόνια μετά ακόμη υπάρχει μια, ένα στιγματισμός και μια ένταση προς το πρόσωπό μου. Και εδώ θέλω να πω, τάσω το εξή. Δεν μου αξίζει αυτή η υπερβολή. Ναι, έκανα τα λάθη μου. Και τα παραδέχτηκα και τιμωρήθηκα. Τα λάθη μου όμω ήταν συγκεκριμένου μεγέθου. Προ τα έξω βγήκε ότι με τρόπο έντεχνο, να το πω έτσι, ότι ήταν το σκάνδαλο των μεγατώνων. ότι ήταν το σκάνδαλο των εκατομμυρίων. Και εδώ πρέπει να το εξή. Για το Δήμο τη Πάφου δεν έχω καταδικαστεί σε καμία υπόθεση. Δεν έχω οποιαδήποτε ποινική υπόθεση ακόμα που να εξετάζεται στο δικαστήριο. Εγώ έχω καταδικαστεί για σχεδόν μισό εκατομμύριο στις υποθέσεις του ΣΑΠΑ και στην υπόθεση του ΧΙΤΑ, Α, ούτε 300.000. Και... 300 Σύνολο 800, Δηλαδή. Σύνολο 800. Ούτε καν ένα εκατομμύριο. Προ τα έξω καλύτερα. Καλά, το ούτε καν ένα εκατομμύριο ακούγεται λίγο περίεργο. Όπω και να έχει. Ναι. ναι. Και συμφωνώ μαζί σα. Αδικαιολόγητο. Έχω πει πολλέ φορέ τη συγγνώμη μου για τα λάθη μου. Τα εκατομμύρια του. Διαπιστώνω όμω ότι υπάρχει άλλη εντύπωση στο κυπριακό λαό. Τα εκατομμύρια του Σάβα στο εξωτερικό, τα διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, Σήμερα όλα αυτά που. Ήρθα οργανωμένο για να σου δώσω εξουσιοδότηση με τον αριθμό ταυτότητα μου και οποιοδήποτε πολίτη αυτή τη χώρα ενδιαφέρεται για να εξετάσει του λογαριασμού μου στην Κύπρο, στο εξωτερικό, την ακίνητη μου περιουσία. Εντάξει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο, φαντάζομαι ε, το πώ έχει έσιασ... κάνει η αυτό ναι, το πράγμα. Ναι, ναι. Επαναλαμβάνω ότι απόψε δεν θέλω ούτε να δικαιολογήσουμε, άλλωστε είναι αδικαιολόγητα, αδικαιολόγητες οι πράξεις ενό αιρετού άρχοντα όπως οι δικές σου, ούτε να καταδικάσουμε κτλ. Θέλω ανθρώπινα να δούμε.